Οι αλλαγές αφορούν τη μείωση των εξετάσεων, στον περιορισμό της ύλης, στην ενίσχυση της περιγραφικής αξιολόγησης και στη διαίρεση της σχολικής χρονιάς σε 2 τετράμινα αντί για 3 τρίμινα. Αυτό που διαπιστώθηκε από τον Εθνικό και τον Κοινωνικό Διάλογο, από τους ειδικούς αλλά και από το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι ότι τα παιδιά είναι υπερφορτωμένα. Η ύλη στα σχολικά βιβλία είναι πάρα πολύ μεγάλη, άρα χρειάζεται μια καλύτερη κατανομή της ύλης, μείωση της ύλης, για να μπορούν να διδάσκονται και καλύτερα τα παιδιά. Πιο αναλυτικά περιορίζονται τα διαγωνίσματα, προχωράει η περιγραφική αξιολόγηση, αυξάνεται ο ρυθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνονται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και επίσης περιορίζονται από την επόμενη χρονιά τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Και εκεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κάνει τις προτάσεις τις οποίες πρέπει να κάνει και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΙΕ. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν και θα γίνουν προς την κατεύθυνση πάντα καλύτερης λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της παιδαγωγικής διαδικασίας που πρέπει να έχει το σχολείο. Η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωράριο, διαγώνισμα στο πρώτο τετράμινο, αναγνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο, θα προβλέπεται στο δεύτερο τετράμινο ένα υποχρεωτικό ωραίο διαγώνισμα ή εναλλακτικά μια συνθετική εργασία. Να μην αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα τους μαθητές ως πελάτες, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δηλώσεις, όχι δηλώσεις, ειλικρινά, δηλαδή επεκτείνεται το σχολείο μέχρι τις 4 η ώρα. Θα μπορούν εκεί τα παιδιά να κάνουν τα μαθήματά τους της επόμενης μέρας, να έχουν μαθήματα ειδικότητας και έχει δεσμευτεί ότι το σχολείο 1η Σεπτέμβρη όλα τα σχολεία θα έχουν όλους τους διδάσκοντες εκεί, όλους τους εκπαιδευτικούς.